Πυρήνες της φωτιάς! Πυρήνες της αποκοτιάς! Α, καλό. Που θα έλεγε και ένας. Ζήτω η αναρχία! Φώναξαν τα παιδιά καθώς ό,τι να είναι για τρομοκρατία κατηγορούνται, εντάξει. Είναι λίγο. Είναι και αυτό! Εχμάλωτοι πολέμου λέει που είναι, θα δικαστούν και με τη συνθήκη της Γενέβης, δηλαδή, οκ. Okay. Όμως, ο ένας λέει ήταν και αριστούχος μαθητής. Αυτά είναι. Οι αριστούχοι μαθητές γίνονται τρομοκράτες. Οι στούρνοι βουλευτές. Χρυσαυγίτες βουλευτές. Ποιον? Ποιο στούρνος, ποιο? Βαγγελάτος ωραίος, είχε και το μάζουμε αυτό που είχαν τα χέρια τα τίναν και προσπαθούσαν να πάρουν την τροφή. Έβαλε και τη μουσική και το λίγο και ασπρόμαυρο να το έχει. Φελίνη θα βλέπω. Ιταλία Μεσοπόλεμος. Και όπως είπε και ο Μίστερ Χατζής, τόσο που έχει ο καινούριος καραδεξιούρας βέβαια, δεν πρέπει να τους δίνουμε να τρώνε οι άνθρωποι. Πρέπει να τους μάθουμε να ψαρεύουν όπως έλεγε ο Μάο. Και όχι το ψάρι κατευθείαν. Μίστερ Χατζής, μέχρι να μάθω να ψαρεύω πρέπει να τρώω κάτι όμως. Άμα δεν τρως θα μάθεις να ψαρεύεις. Κι όπως είναι και ο Τζόρτζης εδώ πέρα, παιδιά, προέχει η αποψάρα μας. Και μετά θα βουλέψουμε εκεί μέσα τα γεγονότα. Μην. Μην μοιράζετε τρόφιμα, μοιράζετε δουλειές. Και πριν ξαναμοιράσετε τρόφιμα, διαφυλάξτε την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Ορίστε! Το είδατε το ντοκιματέρ προχθές στους Βαγγέλους. Στο εξωτερικό δεν ξέρουν ότι παράγουμε λάδι. Μόνο η Ισπανία και η Ιταλία. Τόσα χρόνια όλοι αυτοί οι πολιτικοί λάδι βγαίνανε. Δεν έχουμε. Είναι η φωτό της ημέρας. Σιριζέοι που θέλουν να εκθέσουν την κυβέρνηση. Και τέλος πάντων το συζητήσανε και για τα ίμια στο Sky, έλεγε ο Έρον. Πολύ αγωνία. Πολύ. Έλεγα να δω πού θα καταλήξουν τα ίμια. Θα είναι δικά μας ή δεν είναι. Δεν ξέρω που η κουβέντα λίγο ξοστρακίστηκε. Και κάποια στιγμή στα social media βγήκε αυτό περί ευθύνης που ανέλαβαν τα 20χρονα. Ζούμε στη χώρα που οι υπουργοί δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη των αποφάσεών τους. Ο λαός δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της ψήφου του. Και κάποια 20χρονα αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και των πράξεών μας. Γι' αυτό εκτροχιάστηκα. Πάντως είδα τρέιλερ των κλεμμένων ονείρων. Είχε εκεί μια σύλληψη και κράτηση ενός. Ελπίζω να του ρίξουν και ένα δυο σφαλιάρες τώρα για την. Να. Για το στανισλαυσκικό του πράγματος δηλαδή, για την αλήθεια. Τώρα έτσι λαμβάνεις. Επίσης τώρα είμαστε στην περίοδο που βρίσκουμε στικάκια. Στικάκια εδώ, USB από εκεί. Ελπίζω κάποια στιγμή να βρουν και του παλαιολόγου να μάθουμε ποιος είχε αφήσει ανοιχτή την κερκόπορτα. Σε λίγα χρόνια εγώ το βλέπω. Η φράση θα είναι όλα τα είχαμε, το στικάκι μας έλειπε. Και όπως είπε χθες σε δήλωσή του ο Βενιζέλος, πρέπει να φτιάξουμε ένα φορολογικό σύστημα. Δίκαιο και αναλογικό. Ποιος μαλάκας έκανε φορμάτ τον Μπένι. Λοιπόν, θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Μελισσούλα πάει στο λουλουδάκι, έτσι ξανά. Γιατί. Τι λέει ρε μπέι, τώρα το σκέφτηκες αυτό. Βγήκε και η Δημάρια το φόρο των ακινήτων που υπήρξε μπλοκή τέλος πάντων. Δεν ακριβώς ο Κουβέλης θα έρχεται στις συνελεύσεις των πολυκατοικιών και θα συζητάει μετά με το διαχειριστή τι φόρο, πόσο έχει ο καθένας. Δεν κατάλαβα. Και τέλος έπαιξε πολύ αυτό τη μάνα αστυνομικού που είναι και αρχίσαμε μετά τα αστεία για τις μάνες. Όπου όπως καταλαβαίνετε σε αυτή τη χώρα, αν όλες οι βρισιές για τις μάνες κυριολεκτούσαν, η Ελληνίδα μάνα θα ήταν η πιο καλογαμημένη στον κόσμο. Τέλος, αυτό το σχέδιο Αθηνά. Μήπως να το μετονομάζαμε σε σχέδιο Πόπι, γιατί της Αθηνάς δεν λέμε. Τι ξέρω, επειδή μου λέτε, μου στέλνετε διάφορα. Εγώ τα της παιδείας δεν μπορώ να τα μελετήσω, αλλά ξέρω ότι το κράτος είναι μπουρδέλο και ξέρω ότι έχει σχολές που δεν έπρεπε να υπάρχουν. Τώρα πώς θα τη συνενώσει, βέβαια, μπορεί την ιατρική να την πάει στο τι κομωτικής. Δεν ξέρω. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη. Και μην ξεχνάτε, από 8 Φεβρουαρίου, Παρασκευή και κάθε Παρασκευή, αρχιτεκτονική live.